Λοιπόν, η σημερινή ενότητα θα ασχοληθεί με τις έννοιες των αλγορίθμων και των προγραμμάτων. Είναι από τα πρώτα μαθήματα που γίνονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης εφαρμογών και στόχο έχουν να δώσουν να καταλάβει στο μαθητή κάποιες βασικές έννοιες στον προγραμματισμό. Λοιπόν, όταν κλείνεται ένας μαθητής να λύσει μία εκφώνηση σε επίπεδο πανελληνίων, να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο τον καλεί να γράψει ένα πρόγραμμα, ο μαθητής αυτομάτως γίνεται προγραμματιστής. Το δε πρόγραμμα καθώς αλγόριθμος τον οποίο συντάσσει ο μαθητής απευθύνεται στο χρήστη. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, ο προγραμματιστής είναι ο μαθητής και ο μαθητής γράφει πρόγραμμα ή αλγόριθμο για έναν χρήστη, ο οποίος χρήστης είναι ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζει ως ελάχιστα τον τρόπο χειρισμού υπολογιστή κτλ. Αυτός εδώ πέρα είναι ο χρήστης. Ο χρήστης λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο προγραμματιστής πρέπει να υποθέσει ότι δεν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο κατέχει το αντικείμενο. Δεν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο γνωρίζει την εκφώνηση, ξέρει τι πρόγραμμα χειρίζεται και με ποιο σκοπό. Αυτό είναι και ο βασικός χαρακτηρισμός του προβλήματος που έχουμε σήμερα να λύσουμε. Θα κάνουμε μία αναφορά για τις εντολές εισόδου «Διάβασε και γράψε». Διάβασε και γράψε. Λοιπόν, η εντολή αυτή τη συντάσσει ο προγραμματιστής και τη γράφει μέσα στο πρόγραμμα κάθε τους αλγόριθμου. Όταν εκτελεστεί ο αλγόριθμος αυτός και εκτελεστεί αυτή η εντολή εδώ πέρα, θα κληθεί ο χρήστης να δώσει τιμές στον αλγόριθμο. Αντίστροφα τώρα, όταν το πρόγραμμα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα το οποίο θέλει να κοινοποιήσει στο χρήστη, τότε με την εντολή γράψε, αυτό θα το αποτέλεσμα ή το μήνυμα το οποίο θέλει το πρόγραμμα να δώσει στον χρήστη θα εκτελεστεί με αυτή την εντολή, το γράψε. Το γράψε λοιπόν προβάλλει πληροφορίες για τον χρήστη, ενώ ο χρήστης δίνει πληροφορία δεδομένα στο πρόγραμμα με το διάβασε. Λοιπόν, η εντολή διάβασε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα τον τύπο. Ο μαθητής κλείνεται να υλοποιήσει έναν αλγόριθμο, ο οποίος αλγόριθμος θα επιλύσει αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Πρόκειρα, σας λέω, ότι ο αλγόριθμος θα έχει αυτή τη μορφή, κάτι. Λοιπόν, και μέσα στο πρόγραμμα θα υπάρχει αυτή η εντολή εκχώρησης α συν β και εδώ τέλος. Λοιπόν, ο υπολογιστής πρέπει να διαβάσει κάποια στοιχεία για να υπολογίσει το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι το α και το β, αυτές οι δύο τιμές εδώ, θα αποτελούν την είσοδο του προβλήματος, είσοδος δεδομένων για το πρόβλημα, και το αντίστοιχο γάμα θα είναι η έξοδος του προβλήματος. Λοιπόν, οπότε ο χρήστης πρέπει αυτά εδώ πέρα τα δύο τα στοιχεία να τα καταχωρήσει στον υπολογιστή. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει με την εντολή που είπαμε νωρίτερα, διάβασε α,β. Δηλαδή ο χρήστης θα δώσει τα δεδομένα αυτά και εφόσον υπολογιστεί το αποτέλεσμα με αυτή την εντολή εδώ πέρα της εκχώρησης και την πρόσθεση εδώ, τότε ο αλγόριθμος θα εκτυπώσει το αποτέλεσμα, θα το γράψει στην οθόνη να φαίνεται και να το διαβάσει ο δε χρήστης. Ωραία. Τόσο εδώ πέρα ο αλγόριθμος τώρα είναι μία λύση για το πρόβλημα αυτό εδώ πέρα,
υπολογισμός του γάμα, του αθροίσματος του α και β, αλλά έχουμε το νου μας ότι απευθυνόμαστε σε έναν χρήστη ο οποίος χρήστης δεν έχει ιδέα. Οπότε εδώ πέρα αυτό το πρόβλημα θα δημιουργήσει το εξής πρόβλημα σε λίγο. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Πάμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον εδώ πέρα, στο πρόγραμμα, γλώσσα, και εκτελούμε τον αλγόριθμό μας. Λοιπόν, όπως παρατηρείτε εδώ πέρα, αναβοσβήνει ο cursor, κάτι ζητάει, δεν ξέρουμε τι. Γνωρίζουμε όμως, προφανώς από τον αλγόριθμο, ότι σκοπός είναι η επίλυση αυτού εδώ του προβλήματος εδώ. Οπότε χρειαζόμαστε είσοδο στο α και β. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ένας χρήστης ότι εδώ πέρα πρέπει να γράψει δύο τιμές. Ή να καταλάβει ο χρήστης τι έγινε τώρα. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι να χρησιμοποιούμε διευκρινιστικές διευκρινιστικά μηνύματα, τα οποία θα ευκολύνουν το χρήστη να καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός, τι συντάσσεται εδώ πέρα, τι γίνεται. Εδώ ας πούμε θα πούμε δώσε τιμή για α και όταν εκτυπώνουμε το αποτέλεσμα, καλό θα ήταν να μπούμε ότι πρέπει να εκτυπώσουμε και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα για να δούμε όταν εκτελεστεί αυτός ο αλγόριθμος εδώ πέρα, τι, δώσε τιμή για τον α, είναι κάποιο μήνυμα το οποίο προβάλλεται στο χρήστη. Οπότε ο χρήστης καταλαβαίνει ότι πρέπει να δώσει έναν αριθμό. Δώσε τιμή για β και το αποτέλεσμα είναι γ. Για να είμαστε πιο λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε εδώ πέρα κάλλιστα να προβάλλουμε και τι ακριβώς εκτυπώνεται εδώ. Το αποτέλεσμα της πράξης α συν β, σούτε με το α, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και τη σύνταξη, να εκτυπώσουμε και αυτό το μήνυμα εδώ. Δώσε τιμή για α και β, δύο τιμές. Για να ζεστεί αυτό εδώ. Ορίστε. Λοιπόν, εκτελούμε εδώ και βλέπουμε εδώ κάτω, δώσε δύο τιμές για α και β, 3 και 6, και βλέπουμε εδώ πέρα το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Πολύ ωραία, πολύ αναλυτικά, πολύ σωστά. Αυτό εδώ πέρα που έβαλα εδώ είναι περιττό. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι, κοιτάξτε εδώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό εδώ πέρα, να πω διάβασε
να εκτυπωθεί αυτό το μήνυμα και μετά αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι σφάλμα θα προκύψει. Κατανοητό. Ενώ στο γράψε μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους πράξεις. Λοιπόν, και αυτό ήταν.